Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, εκεί όπου μας περιμένει ένας πολύ καλός μας φίλος που μας θυμάει με τη φιλία του. Συγγνώμη, τον αγαπάμε και τον αγαπάμε όλοι εδώ πέρα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον Athletic Sport FM τον Φώτη Παπουλή. Φώτη μου, καλησπέρα από το αγαπημένο σου Ηράκλειο. Γεια σου Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι καταρχήν. Όντως, αγαπημένο Ηράκλειο, καλύτερες αναμνήσεις πραγματικά, πόσες φορές μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω είτε για όλη την Κρήτη, για τον αγαπημένο μου Όφη, είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά και με γεμίζει και αναμνήσεις, με γεμίζει πολύ, πολύ ωραία πράγματα, πραγματικά, γεμάτα. Έλεγα στον πρόλογο ότι πάντα έτσι, τέτοια εποχή, κάθε καλοκαίρι θέλω να τα πούμε, αλλά υποχρεώσεις σου δεν το επέτρεπαν. Φαντάζομαι τώρα είσαι ελεύθερο χρόνο. Θα έχεις τώρα ελεύθερο χρόνο που κρέμασαι τα παπούτσια σου ή όχι? Ή θα πας στο επόμενο βήμα αμέσως? Προς το παρόν νιώθω ελεύθερος. Η μόνη τέτοια είναι που έχω να τακτοποιήσω κάποια πράγματα από την Κύπρο ή κάποια μετάβαση από την Κύπρο στην Αθήνα, στην Ελλάδα, να ξαναγυρίσω μετά από πολλά χρόνια. Είναι η μόνη μου αυτή τη στιγμή ασχολία. Προς το παρόν κάτι επαγγελματικό δεν έχω. Mm-hmm. Οπότε είμαι λίγο πιο ελεύθερος. Οπότε αφού είσαι ελεύθερος, σε βρήκαμε κι εμείς. Καταρχήν, πώς πήρες αυτή την απόφαση? Ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόσουν από την αρχή της χρονιάς? Γιατί ξέρω ότι είσαι κι ένας άνθρωπος που αυτά που κάνει, κάποια τα προγραμματίζει, κάποια πάει με το ένστικτο. Κοίτα, μα δεν ήταν η αλήθεια, είναι η απόφαση μου. Δεν ήταν κάτι που το είπα τελευταία στιγμή. Έλεγα ότι, όπως έχω ξαναπεί, ξέρεις, ήθελα να σταματήσω ψηλά. Ήθελα ο κόσμος να βλέπει το Φώτη να αγωνίζεται σε ψηλούς ρυθμούς. Δεν ήθελα να δω τον εαυτό μου σιγά σιγά, να το πω έτσι, λέγανε, να κατρακυλά μες στο γήπεδο. Ήθελα να αφήσω την εντύπωση, όπως έδωσα στον κόσμο αυτά που ήθελα να βλέπω από μένα, έτσι ήθελα και να φύγω. Όμορφα, ωραία, ψηλά. Οπότε είναι μια συνδομημένη απόφαση. Δόξα τω Θεώ, ήρθε και έδεσε που λέμε και με την κατάκτηση του κυπέλου. Οπότε έφυγε έτσι όπως έπρεπε. Μια τεράστια αγάπη από τον κόσμο της Κύπρου όλο και από την Ομόνια Καπνά Πόλωνα και από την Εθνική, από όλο τον κόσμο της Κύπρου. Πήρα μια τεράστια αγάπη και πραγματικά έφυγα γεμάτος. Οπότε δόξα τω Θεώ, δεν είναι κάτι νομίζω που με ταλαιπωρεί, έτσι, εισαγωγικά. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι και σπάνια θα δούμε παίκτες στα 34, εκεί που έκανε τη μεταγραφή από τον Απόλλωνα στην Ομόνια, να κάνουν καταρχήν αυτό το βήμα. Έτσι. Δεν το βλέπουμε συχνά. Θα έλεγα ο Σπανούλης στην Ελλάδα, από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, και εσύ από τον Απόλλωνα στην Ομόνια στην Κύπρο. Σίγουρα ήταν ένα βήμα το οποίο ήταν τεράστιο για μένα, γιατί όταν και εγώ ήμουν 8 χρόνια στον Απόλλωνα, είχα ζήσει απίστευτες στιγμές, είχα δεθεί με όλους τους ανθρώπους εκεί. Είπα κάποια στιγμή στον εαυτό μου ότι θα ήθελα μια άλλη προσπάθεια να δω κάτι άλλο. Πρέπει να λίγο να βάλω αυτό μου κάτι άλλο, κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Άλλος στην Λιτέ μου σίγουρα θα προτιμούσε, νομίζω, μια βόλεψη, μια σιγουριά της ομάδας για τα επόμενα χρόνια και να κλείσει εκεί σαν Θεός. Εγώ ήθελα από μια καινούργια εμπειρία στην καριέρα μου και τη στιγμή, να ξανανεωθώ, να νιώσω σημαντικός, να νιώθω ότι πρέπει να δώσω, το προσπάθησα, βγήκε, δόξα τω Θεώ, έζησα και με την Ομόνια πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Οι άνθρωποι της Ομόνιας είναι καταπληκτικοί, μου δώσανε τεράστια αγάπη και πραγματικά μια απόφαση που δικαιώθηκα και δέχτηκα και πρωταλητής. Πήγαμε ξανά στην Ευρώπη, είχαμε απίστευτες στιγμές, την οποία την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και θα έλεγα, Φώτη, ότι συνέδεσε το όνομά σου με την αναγέννηση των δύο ομάδων, έτσι, και του Απόλλωνα και της Ομόνιας, γιατί όταν πήγε εσύ στον Απόλλωνα το καλοκαίρι του 2012, τότε έκανε τα πρώτα του βήματα για να επανέλθει σε τόπ επίπεδο, και όταν έφυγες πήγε στην Ομόνια, πανηγύρισε το πρωτάθλημα, πανηγύρισε το κύπελο, δηλαδή ήσουν ο άνθρωπος που συνδέει την αναγέννηση και το δύο ομάδων. Δεν είναι κάτι απλό, αν το καλώ σκεφτούμε. Είναι αλήθεια αυτό, Μανώλη μου. Πραγματικά πήγα, ευτύχησα να πάω στον Απόλλωνα το 2012 μετά από τον Όφη, πραγματικά λατρεμένο Όφη, που μου έδωσε όλη αυτή τη δυναμική, πραγματικά, για να πάω το 2012 στον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας σε αυτή τη στιγμή ήταν μια ομάδα η οποία πάλευε να ξαναδημιουργηθεί. Έζησα τεράστιες στιγμές, όπως λες και εσύ, δεν ήταν εύκολο.
να φύγω από τον Όφη και να πάω στον Απόλλωνα. Άλλοι θα διαλέγανε κάτι πιο σίγουρο. Εγώ πήγα με το συνέστημα, πίστευα ότι θα πετύχω εκεί. Τα πράγματα, οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι και συνέδεσα πραγματικά το όνομά μου μια τεράστια ιστορία στον Απόλλωνα. Και όλη η ομάδα αυτή τη στιγμή από τότε είναι στα ψηλά, έχει δημιουργηθεί, έχει σταθεροποιηθεί στα πολύ ψηλά. Το ίδιο και η Ομόνια, όταν πήγα στην Ομόνια, η Ομόνια έχει να πάρει 10 χρόνια πρωτάθλημα. Μια Ομόνια που μιλάμε τώρα για μια τεράστια ομάδα στην Κύπρο, ίσως τον περισσότερο κόσμο, όχι ίσως τον περισσότερο κόσμο στην Κύπρο, μαζί με το ΑΠΟΕΛ. Οπότε πήραμε κατευθείαν το πρωτάθλημα μετά από 10 χρόνια, πήραμε τα κύπελα, είχαμε Ευρώπη, δεν είχε βγει ποτέ στην ιστορία της η Ομόνια. Οπότε συνέδεσα το όνομά μου, η αλήθεια είναι, και με τις δύο ομάδες, τις επιτυχίες, και πραγματικά νιώθω ευλογημένος γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, ωραίο, πολύ ωραίο αυτό το κεφάλαιο. Νομίζω ότι έχω την εντύπωση και το λέω από προσωπική εμπειρία, σαν άνθρωπος που έχω πολύ καλή σχέση μαζί σου και σε σέβομαι, σε εκτιμώ, σε αγαπάω όσο λίγους. Έχω την εντύπωση ότι η καριέρα σου που έφτασε τώρα στο τέλος της χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι η Κύπρος, ξεχωριστό κεφάλαιο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και το άλλο είναι ο Όφη. Ο Όφη που παρότι έπαιξε μόλις 1,5 χρόνο, το έχει πει σε ατελείωτες συνεντεύξεις. Εγώ έχω ξεχάσει το μέτρημα. Και πραγματικά, όχι μόνο το λες και το νιώθεις, το νιώθεις σαν να είσαι ο παδός του Όφη. Ότι έπαιξε 18 μήνες, αλλά είσαι Όφη, ρε παιδί μου. Το λες. Μανώλη, εσύ και με αρκετούς ανθρώπους που μιλάω ακόμα, γιατί έχω σχέσεις, μπορεί να ήμουν 10 χρόνια στην Κύπρο. Και να είναι σίγουρα η ζωή μου εκεί, η καριέρα μου, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου μεγαλώσαν εκεί στην Κύπρο. Είναι σίγουρα η μισή μου ζωή και παραπάνω στην Κύπρο. Αλλά πραγματικά, ξέρεις, δεν είναι πολύ το λένε για να το πούνε. Ξέρεις, εγώ νιώθω φίλαδος του Όφη, νιώθω ένα παιδί του Όφη. Μπορεί να ήμουν 18 μήνες εκεί, αλλά οι 18 μήνες μπορεί σε άλλες ομάδες να ήταν για 15 χρόνια αυτά που ζήσαμε τους 18 μήνες στον Όφη. Ισχύει αυτό. Κοντά, εσύ που ήσουν κοντά και αυτοί που ήταν κοντά. Εκείνο το διάστημα και ο κύριος Μαχλάς, ο Αναστόπουλος, ο Σάντος, ο Παύλος, ο Αδάμος, όλη αυτή η ομάδα, ο προπονητής, ο κύριος Αναστόπουλος, τα έζησα από μέσα εκείνη την εποχή και πραγματικά μιλάμε ένας πραγματικός Όφη, ένας πραγματικός μαχητής, αυτά που έζησα δεν μπορούν να τα πληρώσουν άλλες ομάδες σε 20 χρόνια πραγματικά. Και το αγαπάω αυτό το πράγμα, θα το αγαπώ για πάντα την ομάδα του Όφη, γιατί ήταν η ομάδα που μου έδωσε την πνοή, μου έδωσε όλο αυτό το βήμα για να γίνω ένας κανονικός παίχτης και ο παθαδικός τότε μου έδωσε το βήμα για να γίνω παίχτης αλφαεθνικής. Αλλά νομίζω αυτή τη δυναμική, αυτή την ταυτότητα που έχει ο Όφη, αυτό το πάθος, όλη αυτή την άβρα, πραγματικά όποιος το έχει περάσει, ειδικά εκείνες εποχές, που ήταν πιο άγνες εποχές του Όφη, μπορεί να το καταλάβει πώς νιώθω. Ναι, όντως, το καταλαβαίνουμε όλοι και βέβαια περιττό να σου πω ότι γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματα. Ένας πραγματικός χαμός, δηλαδή έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε που έφυγες από τον Όφη, αλλά ο κόσμος όχι απλά σε αγαπάει, σε λατρεύει, στο επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί δεν είμαι ο μόνος που έχει σχέση από το Ηράκλειο, έχει πολλούς φίλους, τα ξέρεις, το επιβεβαιώνω και εγώ. Γίνεται ένας χαμός τώρα με μηνύματα. Ο κόσμος σε λατρεύει και δείχνει αυτό το αμφίδρομο, ρε παιδί μου, που υπάρχει. Πραγματικά, Μανώλη μου, ξέρεις, καμιά φορά σε διάφορες συνεντεύξεις που λέω, ξέρεις ότι σίγουρα στο κάθε ποδοσφαιριστής παίζει για τα χρήματα, παίζει για τα καλά συμβόλαια, να έχει μια καλύτερη ζωή. Σίγουρα και εγώ το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά πες με λίγο στη ματιά, λίγο τίποτα, ξέρεις, καμιά φορά, επειδή τα μεγάλα συμβόλαια και όλα αυτά που πήρα λεφτά, τα πήρα μετά στο ποδοσφαιρό, προς το τέλος μου. Σε όλες τις ομάδες που γίνανε ήταν πιο πολύ συστηματικά όλα αυτά. Εγώ νιώθω τόσο πολύ γεμάτο που έπαιξα σε αυτή την ομάδα του Όφη πραγματικά και σε όλες τις άλλες ομάδες, αλλά ο Όφη ήταν μια ομάδα που με θυμάτισε. Ήταν όλο το με τους παίχτες, με τη διοίκηση, ήταν όλο αυτό το πράγμα, το οποίο η γυναίκα μου ακόμα, ξέρεις, μας τότε, έχει να το λέει ότι αν διάλεγα αυτή τη στιγμή μια πόλη, να έρθω να μείνω, πώς νιώθω άνετα, πώς βλέπω την αγάπη του κόσμου, σίγουρα θα το Ηράκλειο με κλειστά τα μάτια. Και όμως μου λέει εδώ και ένας φίλος και έχει δίκιο ότι θα σου διαβάσω το μήνυμα ακριβώς όπως μου το λέει. Κρίμα ρε φωτάρα να μείνεις στον τωρινό Όφη, να μείνεις εδώ για πάντα. Και έχει δίκιο. Είναι μια αλήθεια αυτή. Η αλήθεια είναι ότι αν εκείνη την εποχή δεν ήταν δύσκολα και είχαμε μια διοικητική ηρεμία και υπήρχε όλο αυτό το πλάνο που υπάρχει τώρα στον Όφη και σιγουριά, και αυτή τότε η ομάδα, επειδή θα είσαι και εσύ Μανώλη, νομίζω η ομάδα ήταν στα πολύ ψηλά πραγματικά. Με όλη αυτή την οργάνωση που βλέπω και χαίρομαι τον Όφη τώρα σιγά σιγά να μεγαλώνει. Είναι χαρά μου πραγματικά, τον παρακολουθώ.
σε ένα πρώτο παιχνίδι που ήταν στην Αθήνα, Παναθηναϊκός ΣΟΦ, πήγα και τον είδα. Είδα και το γιο μου, ο γιος μου βλέπει τα παλιά βίντεο, του αρέσει ο ΣΟΦ, λέει ότι είναι περήφανος που πέρασε από εκεί, παρόλο που δεν έχει ζήσει. Να φανταστείς ότι ακόμα και ο γιος μου που δεν έχει δει τι σημαίνει όφη, τον αγαπάει. Μάλιστα. Τον αγαπάει τον όφη και... Έχει πάει από τον μπαμπά στο γιο, έχει πάει αυτό. Από τον μπαμπά στο γιο. Και σίγουρα, καμιά φορά τη μεταφέρεις στο παιδί, όταν μιλάς, Μανώλη μου, βίδε και εσύ πατέρας, όταν μιλάς στα παιδιά σου και δείχνεις που έχεις παίξει, καταλαβαίνουν από μόνοι τους που έχεις αγαπήσει και που έχεις αγαπήσει. Οπότε παίρνει αυτή, το εισπράττει αυτό το πράγμα το παιδί. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Είχατε κάνει και μια ομιλητική παρέα εκεί στην Κύπρο με τον Κώστα τον Παπά, τον Κυριάκο τον Κακαβελάκη. Ήσασταν μια παρέα εκεί πέρα που εντάξει λίγο πολύ τα λέγατε και τα αναπολούσατε όλα αυτά που είχατε ζήσει στο Ηράκλειο. Είχαμε κάνει σίγουρα μια μεγάλη παρέα και με τον Νίκο που ήταν γυμναστής και με τον Κυριάκο και με τον Παπά, τον Πάπαρο, δηλαδή όλη αυτή η παρέα είχαμε κάνει μια δίδυα στον Όφη, οπότε αναπολούσαμε συνέχεια ωραίες στιγμές, η αλήθεια είναι. Στις παρέες μας, μπορεί να είμαστε στην Κύπρο, να είχαμε τις ομάδες μας, να ζούσαμε και εδώ ρε στιγμές, αλλά πάντα θέμα συζήτησης ήταν ο Όφη, μαζευόμαστε στα σπίτια, βλέπαμε τον Όφη, πάντα ήταν υπήρχε αυτό το συνέστημα, πραγματικά, γιατί είπαμε, όποιος και ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον Όφη πραγματικά είναι μαγικό, ξέρεις, το να το λες μπορείς να κάποιες περιπτώσεις να γινόμαστε γραφικοί, αλλά όντως είναι μαγικό αυτό το πράγμα, όποιος δεν το έχει ζήσει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και ξέρεις όταν λειτουργεί το συνέστημα και ξέρεις ότι η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό σαν να σε αγαπάει ο κόσμος στην Κύπρο και γι' αυτό δέθηκες. Γιατί παίζεις με το συνέστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις στεγνά επαγγελματικά. Κοίταξε, Μανώλη μου, θα σου πω τώρα κάτι για να... Εγώ όταν έφυγα από τον Όφη, όταν έπαιζα στον Όφη, ταξίδεψα πολύ καλά. Ούτε φτασμένος παίκτης ήμουνα, ούτε στον Όφη αναγεννήθηκα, ούτε είχα κάνει κάποια οικονομική πριν διαφορά και όλα αυτά. Έφυγα από τον Όφη και επειδή ήθελα να δείξω όλο αυτό το σεβασμό που πήρα από τον Όφη, έφυγα και να φανταστείς ότι σχεδόν την προσφυγή δεν έκανα. Μπορεί το να ξέρω, το δηλαδή, ξέρω, το ενώ δεν είχα μία, πραγματικά ήμουν πολύ δύσκολα οικονομικά. Αποφάσισα να κάνω ούτε προσφυγή. Μας είπε ότι τότε ήταν διαδικασία με τον Νόβα και ότι θα παίρναμε κάποια λεφτά, θυμάσαι. Τελικά, εμείς η μάνα πήραμε τα λεφτά, ούτε καν αποφάσισα ποτέ να πάω ενάντια στον Όφη. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο επειδή ένιωσα αυτό που λέγαμε, ξέρεις, είμαι ένας άνθρωπος παλιάς εποχής, ένιωσα ότι μου έδωσε την ευκαιρία Όφη να αναγεννηθώ, να κάνω όλο αυτό που είμαι, μου έδωσε τόση αγάπη, ένιωθα πολύ δύσκολα να πάω ενάντια στον Όφη. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα με συνδέει και έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Καλύτερα να μην έχω να φάω πουλελόγους παρά να πάω στους ανθρώπους που είναι μαζί μου και με αγαπήσαν. Εντάξει, μας έχει συγκλονίσει. Μας έχει συγκλονίσει και για τον επίλογο εγώ θέλω να μας πεις και την γνώμη σου, επειδή τώρα ήρθε ένα παιδί από την Κύπρο, ο Ανδρέας Καρό, με τον οποίο ήσασταν και αντίπαλοι, ήσασταν και συμπαίκτες. Στο Απόλα Λεμεσού. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος να ξέρεις που σε καλέσαμε. Πρώτος είναι γιατί θέλαμε αυτά που λες να τα ακούσουμε όλοι από την καρδιά σου. Είπαμε στον πρόλογο ότι λόγω των υποχρεώσεών σου τα προηγούμενα χρόνια ήσουν από προετοιμασία σε προετοιμασία, Ευρώπη, Κύπρο. Τώρα σε βρίσκουμε χαλαρό, οπότε έχουμε και την ευκαιρία να τα πούμε. Και μετράει η γνώμη σου 11 χρόνια στην Κύπρο και σίγουρα είναι και καλύτερη έτσι. Συστατική επιστολή από την πλευρά σου για ένα παιδί που ήρθε τώρα στην ομάδα. Κοίτα, ο Ανδρέας ο Καρό, όπως λες Μανώλη, εγώ τον είχα μικρώσει. Τότε είχε πιστέψει ο Ακόλουθος Δεμεσφού, τον είχε πάρει. Νομίζω ότι ήταν από την Πάφο. Σωστά. Είχε έρθει στον Απόλλωνα, τον είχε πιστέψει ο Απόλλωνα. Αυτό ήταν ο με ευρωπαϊκές συμμετοχές. Πίστεψε στο παλέτο του Ανδρέα Καρό. Δεν είναι κάποιο στοιχείο παίκτη ο Ανδρέας ο Καρό. Έχει δουλέψει πάρα πολύ, τον γνωρίζω το παιδί από μικρό. Δουλεύει πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί που θέλει να αφήσετε. Δοκίμασε στο εξωτερικό, πήγε στην Άτσιο, αγόρασε στη Σαλεριτάνα, πήγε μετά στην Πορτογαλία, ξαναγύρισε στο Πόλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να αγωνίζεται και είναι μαχητής. Τον έζησα, τον γνωρίζω. Τα στατικά του είναι ότι θα προσδώσει στον Όφη μαχητικότητα. Είναι ένα έμπειρο παιδί, παράλληλα από το μικρό της ηλικίας, νομίζω είναι 26, σωστά. Σωστά. 25-26. Ναι, είναι 26 χρονών, οπότε παρόλο ότι είναι ένας 26, έχει αρκετές παραστάσεις από ψηλό επίπεδο και από πρωταθλητισμό και από σκληρά πρωταθλήματα. Οπότε πιστεύω ότι θα δώσει μια αμυντική σιγουριά στον Όφη σίγουρα, θα δώσει αυτό το έξτρα που λέμε και σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιθετικός αμυντικός, θα το πω έτσι, σποράρει και πολύ. Είναι καλός σε στιμένες φάσεις
είναι πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι, οπότε νομίζω ότι θα δώσει και κάποια σημαντικά γκολ και στην επίθεση. Φώτη, επειδή ξέρεις και την Ελλάδα και την Κύπρο πάρα πολύ καλά, πιστεύεις ότι είναι παίκτης που μπορεί να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω στον Όφη την φετινή σεζόν? Γιατί έχω την εντύπωση ότι προέρχεται από την πιο γεμάτη χρονιά, έτσι, 32 παιχνίδια με το ΑΠΟΕΛ, σε Κύπρο πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Είναι δηλαδή σε μια και εξαιρετική ποδοσφαιρική ηλικία και έρχεται από μια χρονιά γεμάτη. Σίγουρα μπορεί να προσδώσει σιγουριά και να δώσει κάτι παραπάνω, το λέω με πλήρη σιγουριά αυτό, γιατί ξέρω ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι καλό στα αμυντικά του καθήκοντα, μπορεί να γίνει ηγέτης, έχει ηγετικές ικανότητες, πράγματα που αρμόζουν στον Όφη. Σίγουρα όμως, χωρίς να είναι θετικό αυτό, έχει δει όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, Μανώλη μου, ότι σίγουρα πρέπει να δέσει και όλο το κλίμα στον Όφη, όλη η ομάδα. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να έχει καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει μια καλή ομάδα. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Τα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί παίκτες, έχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες, και μετά να μην ταιριάξει όλο το πρόεδρο, το προπονητή, οι παίκτες μεταξύ τους και να μην καταλήξει πολύ σωστά η χρονιά. Και άλλες φορές να μην είναι τόσο βαρισίμαντα ονόματα τέλος πάντων στο ρόστερ και να είναι ομάδα, πραγματικά ομάδα, και να γίνουν πολύ μεγάλα πράγματα. Το μόνο σίγουρο που μπορώ να πω είναι ότι είναι αθλητής, είναι ένα παιδί το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά για να γίνει ηγέτης, και πιστεύω ότι μπορεί να προσδώσει αυτή τη σιγουριά που θέλει ο Όφη. Έχει τα περιμένω, έχει όλη αυτή την ικανότητα, έχει υψηλές παραστάσεις για την ηλικία του, οπότε νομίζω ότι σίγουρα ο προπονητής, φαίνεται από το τελευταίο εξάμεινο που παρακολούθησα τον Όφη, ότι ένας πολύ καλός προπονητής. Νομίζω ότι με όλο αυτό το πλάνο που θα βάλει φέτος ο Όφη, να βγει κάτι καλό και στον Ανδρέα του Καρό. Έτσι πιστεύω. Ωραία, θα το δούμε όπως είπαμε στο γήπεδο, Κνοντόλη. Εγώ θέλω να δεσμευτήσω την επόμενη φορά τα πούμε κοντά. Όταν με το καλό έρθει στο Ηράκλειο για διακοπές αυτό. Γιατί έχει πολλούς φίλους που σε περιμένουν, το ξέρω. Δεσμεύομαι σίγουρα, έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο που με περιμένει. Πριν λίγη ώρα μίλησα με τον κύριο Κουτάντο, μιλάω και με πάρα πολύ τον Παπά, με τον Κώστα τον Παπά, μιλάμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Οπότε, με τον Μιχάλη, τον Μιλωνάκη που είναι πολύ φίλος μου και στη διοίκηση. Οπότε έχω πάρα πολύ κόσμο που πρέπει να συναντήσω. Θα προσπαθήσω να έρθω στις διακοπές σίγουρα, υπόσχομαι. Αλλιώς δίνω ένα καλό μήνυμα, μπορεί να είμαι στο πρώτο παιχνίδι του Όφη. Έτσι, θα είναι από αγάπη να έχω να δω από το καινούργιο παιχνίδι του Όφη στην καινούργια σεζόν. Πλέον θα είμαι πιο ελεύθερος. Θα κάνεις και εξέδρα. Θα κάνεις και εξέδρα σου, γιατί κουλέ. Όπως τα παλιά τα χρόνια. Μακάρι. Φώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι πάντα να έχεις οικογενειακή υγεία και ευτυχία. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε πρώτα ο Θεός από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, για την ευκαιρία. Και έχω να πω στον κόσμο του Όφη πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τεράστια αγάπη που μου δείχνει καθημερινά, είτε από κοντά είτε από τα social media. Πραγματικά εύχομαι φέτος να είναι η χρονιά του Όφη, γιατί πιστεύω ότι θα είναι η χρονιά του Όφη. Έχει όλο αυτό το μείγμα για να το κάνει. Νομίζω είναι πιο εμπειρός από ποτέ, και από θέμα διοίκησης και από θέμα προπονητή. Πιστεύω να πάνε καλά και οι επιλογές των παιχτών, και να δούμε έναν Όφη που από τα παλιά θα τον χαρούμε πάλι στην Ευρώπη. Μακάρι, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Φώτη, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Καλό βράδυ, καλή νύχτα.